είχε την ικανότητα και χειριζόταν διπλωματικά τα θέματα έτσι που με καραμπόρες τους έφερε κοντά να τη ζητήσουν τη φιλία τους και τους κέρδιζε. Όχι πως νόμιζα ότι ήταν Παύλο μου αγάπη. Και να τους ελέγχει. Θα σου εξηγήσω κάτι. Να πάρουμε συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν γίνεται ιστορία με το Λάκη του Ραζού του 87, επειδή έπαιρνα στο θέατρο εγώ. Και μας κλείνουν το θέατρο γιατί παίρνουν, τους συλλαμβάνουν το Λάκη το βράδυ εκείνο και είναι ένας πανικός ποιος θα γίνει άλλο στο δικαστήριο. Ξέρουμε τον Τζακωμό της Αλίκη με τον Λαζόπλο. Όχι Τζακωμό, ή απλούστατα. Ο Λάκης την είχε, όχι φτύσει, παιδιά, της είχε αλλάξει την Παναγία. Δεν μπορεί να διανοηθεί δηλαδή το τι γινόταν. Εθνική αποκοιμήστρια την είχε πει, εθνική αυτό κλπ. Το καλοκαίρι τσακωθήκατε με την κυρία Γουγιουκλάκη. Με ρωτάτε. Ποτέ κανείς δεν φαντάστηκε από τους δυο σας να κάνει ένα βήμα πίσω. Να κάνει ένα βήμα πίσω δεν ήταν ένα θέμα να κάνει. Ο καθένας υπασπιζόταν την παράστασή του και από τη μεριά της και από τη μεριά μου. Εγώ είπα αυτά που έπρεπε να πω για την παράσταση, κάπου ίσως να συγκρότηταν οι απόψεις μου. Εντάξει, δεν είχα διαφορά προσωπικού επίπεδου. Με δηλαδή, ούτε αμφισβητώ την επιτυχία της ή την αξία της ή και την νεότητά της ακόμα. Και ξαφνικά λέει ο Λεμπέσης, θα φωνάξω την Αλίκη σαν υπεράσπιση του. Και μένουν όλοι κάγκελο. Και λένε τώρα, αυτό είναι από τα ωραίότερα αστεία τώρα που θα ακούσουμε. Είμαστε στο θέατρο και το βράδυ. Ο πρώην δεν είχε εξαφωνήσει. Είπε τα μίδια όσα, την είπε εθνική αποκοιμήστρια, την είπε γιατί είχαν αναγκύρει και οι δύο την στράτη να παίξουν. Και ήταν θυμωμένοι ο ένας. Ο Γιουκλάκη, όχι κακομέρα. Ίσα που έκλειγε και έναν ρωτιότητα, γιατί τι έχω κάνει εγώ. Γιατί. Εγώ τα χάσα και είδε τι θα κάνω. Τώρα μου κλείνει το θέατρο. Παίρνω τον μαγκάκι των συγχωρεμένων τηλέφωνο και μου λέει δεν γίνεται τίποτα. Εκτός. Τι εκτός. Κάμια προσωπικότητα μεγάλη μου λέει πια που να έχει βάρος και κύρος να καταθέσει υπέρ του Ραζόπουλου. Πού πήγε το μυαλό μου. Στη Βουλιουκλάκη. Πώς να πει στη Βουλιουκλάκη τώρα που την έχει χιλιοβρύσει. Πήγαινε να υπερασπίσει τον Ραζόπουλο. Χαράματα. Παίρνω τηλέφωνο. Είναι η νότα. Τι συμβαίνει. Ξύπνα τη λέω. Μου λέει, τώρα κοιμήθηκε. Ξύπνανε. Λέω το και το. Μου κλείσαν το θέατρο, καταστρέφαμε. Και τι θες. Λέω να πας να καταθέσεις. Εγώ μου λέει να πάω στο Ροζόπουλο. Ξέχασες τι μου έχεις. Όχι. Δεν το ξέχασες. Λέω, αλλά είναι καλό για σένα αυτό. Η πέρες σου θα είναι. Σε καλό θα σου βγει. Και εν πάση περιπτώσει δείξαν ότι θα το κάνεις για μένα γαμώτο. Και μου απαντάει η κομπίνα, εντάξει, θα το κάνω για σένα. Ο Ραζόπουλος είναι εκεί κίτρινος και αποχαμπλωμένος. Δεν το ήξερε. Ε? Δεν ήξερε ξαφνικά, δεν το ήξερε ο Λάκης. Δεν το ήξερε, πού να το ξέρει. Λοιπόν, βλέπει την γυναίκα με τη Βουλιουκλάκη να... Σας χαιρετώ, ε. Όχι, μη φύγει. Χαζά, χαζά την κάνει. Όχι, τη γυναίκα με τη Βουλιουκλάκη να μπαίνει, μέσα τα χάγει ο Ραζόπουλος. Τι σημαίνει εδώ, τι γίνεται, γίνεται ένα σούσουρο μέσα από τους παρευρισκόμενους εκεί. Η Βουλιουκλάκη, Βουλιουκλάκη, ο Ραζόπουλος έχει μείνει κάγκελο. Καταθέτει η Βουλιουκλάκη, του λέει ότι σάταιρα ή εστάταιρα, δεν εννοούσε ο κύριος Ραζόπουλος να βρίσει τον πρόεδρο, αλλά τη σάτυρα, έκανε σάτυρα και μάλιστα ρητός που ανέπτυξε το θέμα εκεί. Λέει, εμένα προσωπικά όλοι σας ξέρετε τι μου έχει σούρει ο Ραζόπουλος. Είναι ντροπή μου που βρίσκομαι εδώ, αλλά να λέμε την αλήθεια. Η σάτυρα είναι σάτυρα και δεν πρέπει να την δεσμεύουμε. Εξαιτίας σας τελικά αθώθηκε ο Ραζόπουλος. Βέβαια. Εξαιτίας, ε. Βέβαια. Καταπληκτικό. Μετά έγινε φίλοι. Όχι απλώς έγινε φίλος, έπινε νερό στο όνομά της. Δεν το ξέχασε ποτέ. Mm-hmm. Δεν το ξεπέρασε ποτέ, ούτε ακόμα. Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο να περιμένω, υπουργός θα γίνεις εσύ. Εγώ θα γίνω υπουργός. Μα πώς, δεν Βασίλη υπουργός, μα εγώ δεν ήμουν έξω όπως αυτή η υποψή, να βγω έξω και να ξαναμπω. Όχι. Υπουργό θα σε κάνω εγώ. Μόλις εσείς θα με κάνετε, εγώ πώς θα γίνω. Οι άλλοι πώς γίνονται. Μα εγώ δεν είμαι άλλος, εγώ είμαι εγώ. Μα κανένα μόνο άλλος, αλλά... Όχο, πήγαινε να βάλεις ένα κουστούμι της προκοπής. Δεν μπορεί κοντζάμι υπουργός να είσαι έτσι. Βάλε κουστούμι. Και μετά το κουστούμι τι άλλο χρειάζεται για να γίνει υπουργός. Γραβάτα.